Τώρα σου σε απομονώνουμε από του υπόλοιπου φίλου και συμμαθητέ σου και μαζί εδώ με την ομάδα του πρωινού καφέ που λείπει. Ποιο λείπει από εδώ? Α, το κουνταράκι, ναι. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα, ο κύριο Νάσο. Καλημέρα. Ο Περικλής. Δεν πειράζει, από συνήθεια. Ο Περικλής και ο Γρηγόρης ο Μπάρμπας έρχεται. Ο Μπουντάρας που λες. Έρχεται. Φοβήθηκε τώρα που θα έρθεις από εδώ. Λέει, κάτσε να πάω να κρυφτώ λίγο και θα ξανάρθω. Λοιπόν, πέστε μας, Περικλή. Θα μας πεις τραγούδι και κάθεσαι. Βεβαίως. Και θα χορέψω κιόλας. Στάρα τρελά. Σ' αρέσει? Πολύ. Λοιπόν, πες μου. Σας ακούω, Δεσποινής. Την ημερομηνία που μπήκε στο Fame Store, θυμάσαι? 15 Νοεμβρίου πρέπει να ήταν. Είναι η ημερομηνία που θα αλλάξει τη ζωή σου? Λογικά πρέπει να τη γιορτάζεις κάθε χρόνο αυτή τη μέρα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Μπορώ να σου μιλήσω ένα δίκιο. Βέβαια. Πώς φοράσαι. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε ένα παιδί. Για σπίτι. Ναι, βασικά πρέπει να τη γιορτάζω όντως. Όντως πρέπει να τη γιορτάζω. Γιατί άλλαξε η ζωή μου. Τελείως. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ήμουν από τις φανατικές σου θαυμάστρες, έχω διαβάσει όλες σου τις συνεντεύξεις. Στο λέω. Έχεις αλλάξει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό είναι αλήθεια. Πες μας μερικές από αυτές και πες μας με ποια δουλειά έτσι πέρασες καλά και είπες αυτή μπορεί να την κρατήσω και λίγο παραπάνω. Σπούδασα οπτικός, άρα δούλευα οπτικός χρόνια. Ναι. Δούλεψα σε ταχυδρομείο, δούλεψα σε κατάστημα που πουλάει χαλιά, δούλεψα σε χρηματιστηριακή, δούλεψα σαν σταυλίτης, δούλεψα και οικοδομή, σε διάφορα εργοστάσια. Και η τελευταία μου δουλειά ήταν ρεσεψιόν σε ξενοδοχείο και αυτή από όλες μου άρεσε πιο πολύ. Γιατί? Γιατί είχα... Έβλεπες κόσμο, είχα να κάνω με κόσμο, πέρα, δεν ήταν χειρονακτική δουλειά, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί γνώριζες ένα καλό κόσμο, διάφορες γλώσσες, καλοκαίρι, παραλία, ήλιος, ξέρω. Περικλή, γιατί άλλαζες δουλειά συνέχεια? Γιατί δεν ικανοποιούμουν με αυτό που έφτιαχνα και έφευγα. Γιατί? Γιατί άμα ξυπνάς κάπου και πηγαίνεις κάπου που δεν σ' αρέσει, το κάνεις μια, δύο, τρεις μήνες και φεύγεις. Δεν καταπίεσαι. Να πω, εμένα μια τάκα που είχα διαβάσει μια συνέντευξη ότι αποφάσισε να γίνει οπτικό γιατί είχε δει μια ταινία με έναν τύπο με μια σπιτοδιά που καθόταν και υποδεχόταν τον κόσμο αραχτό. Ναι. Μου λέει ότι είσαι και λίγο χαλαρό σε δουλειά. Αυτό είναι και εντάξει. Έτσι, να λέμε και την αλήθεια. Δεν πολύ σ' αρέσει. Η χειρονακτική, όχι. Ποιο την αρέσει, εντάξει. Τι μου λες, όταν λες δούλεψε και ω ταυλίτη, τι έκανε δηλαδή? Άρωμα, τάισμα, καθάρισμα, στάδια. Έλα, όχι, περικλικά, σε με συγχωρείς. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μαθαίνετε. Υπάρχουν άνθρωποι που το ξέρουν, το ασχολούνται με αυτό από μικρή. Εσύ πώς πήγες αρνητικά και έμαθες να προσαρμέγουν μια κατσίκα? Πρόβατο. Γιατί αρμέγεται διαφορετικά το πρόβατο από την κατσίκα? Να σου πω με αλήθεια την άρωμα, με τα χέρια έχει μηχάνημα. Δηλαδή τι, άμα τα έκανε το μηχάνημα, εσύ τότε τι άρμεγμα έκανε? Είχε δουλειά. Εσύ πρέπει να διάλυσες το γάλα, πρέπει να το πας αλλού, πρέπει να το πας στα ψυγεία, μετά πρέπει να ταΐσεις, να φέρεις τις μπάλες με το άχυρο και τις ζωντροφές, να τα βγάλεις τα πρόβατα έξω στη δοσκή, να τα μάθεις. Αυτό το έκανες στην Ελλάδα ή στη Γερμανία? Στην Ελλάδα, εδώ. Πρώτη χρόνια. Ήταν καλά τα λεφτά? 300 ευρώ ήταν το μήνα. Δεν ήταν και πολύ καλά. Και άμα θυμάμαι καλά, δούλευα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν είχε το πρόβατο, ρε, πόσο δίνω σήμερα. Α, ούτε ρε πω, τίποτα. Δεν με έδωνα τα πρόβλα, ρε, δεν δούμε. Στο Fame Story, όταν έδωσες στοιχεία σου για να λάβεις μέρος. Δεν τα έδωσα, εγώ τα έδωσα ο πολυαγαπημένος αδερφός μου, Θέμης, φιλιά. Κανονικά πρέπει να του δώσεις ποσοστά από τα κέρδη σου. Μου λέει ήδη προς τα 100 δικά μου, του λέω θα το σκεφτώ. Τελικά την περιβόητη πόρσε που είχες πει θα πάρεις, με αυτά τα λεφτά τι να πάρω, μια πόρσε θα πάρω μόνο. Και αυτή αν θα φτάνουν, θα την πάρεις? Κοίταξε, αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο θα προσπαθήσω να το πραγματοποιήσω. Άμεσα όχι βέβαια, αλλά... Μας προκαλεί τώρα, έτσι. Γιατί? Δηλαδή έχει ζήσει στη Γερμανία. Ξέρει να πάει στη Γερμανία, να πάρει ένα αυτοκίνητο, αν θέλει ακόμα και πόρτο, σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, αλλά εσύ το τελωνείο θα είναι... δεν θα σε πάρει τόσο πολύ το τελωνείο. Γενικά λέει με τα λεφτά, είναι πολύ φιλοσοφημένος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα χάσει τσάμπα και βερεσέ ούτε ευρώ. Όχι, απλά θα τα κλείσει κατευθείαν. Υπολογίζει σωστά, είναι μεθοδικός αυτό, έχει μεθοδική σκέψη. Χτες και με την Αταλία που ήταν μαζί και μιλούσανε, πάλι την Αταλία θα βάλει να τα πληρώσει. Δηλαδή και τα έχει πάρει τα 250 και η Αταλία θα πληρώσει. Είναι λίγο σφιχτός. Ο Σκρούτζ. Στην Αταλία αυτά που έλεγες πες μου τα εννοούσες ή την καλόπιανες επειδή ήταν μέλος Κρητικής Επιτροπής και σου έρθει για κάτι δεκάρια και το ξέρεις, το έχεις καταλάβει. Κάθε ωραία γυναίκα την καλοπιάνω και τα εννοούσα λοιπόν. Ορίστε. Τελικά με ποια γυναίκα θα βγεις ραντεβού, πρέπει να βγεις. Σήμερα θα βγω, από ό,τι φαίνεται, με την Αταλία.
Από το σήμερα. Αλλά, ναι. Ναι, το κλείσαμε, αλλά μου φαίνεται το βράδυ είμαι στην κυρία Ελιστάκη και δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτό και δεν ξέρω. Πάντως μην κάνεις πρώτα στην κυρία Στάι να πάτε για φαγητό. Γιατί. Γιατί. Μην του κόβεις ρε Ελένη τη φορά. Χριστέ μου. Μην το αφήσω να το πεις στην κυρία. Έχω απορία μεγάλη και μου το είχαν μεταφέρει όλο αυτόν τον καιρό που ήσουν μέσα και σε παρακολουθούσαν πολύ. Τα πουκαμισάκια εσύ τα επιλέγεις. Και τα πιτζαμάκια επίσης. Όχι, όχι, τα πουκάμισα, τα πουκάμισα. Αυτά τα λαμέ, τα περίεργα, τα, αυτά που μπορούσες. Καρό, 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 ναι. Τα γυαλιστερά, τα αυτά. Όχι, με αυτά που είναι η παραγωγή, τα φόρουσα. Εσύ τα επέλεγες. Ό,τι και να μάθω τα φόρουσα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ ήταν με την παντόφλα και την κάλτσα όλη τη μέρα. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το πράγμα. Εσύ με κάτι θέλει. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τώρα για τις στιγμές που αντιμετώπισες πρόβλημα με τους μαθητές. Να περνάμε έτσι μία γελάμε, μία να μην γελάμε, μην γελάμε συνέχεια, γιατί πέρασα για τέτοιες στιγμές. Οι στιγμές λοιπόν που αντιμετώπισες δυσκολία με τους μαθητές σου, ήταν δύσκολες στιγμές για σένα. Θα σου πω. Κάποιες στιγμές ήταν όντως δύσκολες. Επειδή εγώ είμαι. Δεν είμαι και πολύ μικρός, είμαι σχεδόν 32 χρονών. Ναι. Δεν τα παίρνω τόσο σοβαρά όλα αυτά. Ήξερα ότι είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και. Επειδή και στη ζώνη γενικά δεν είχα πολύ υποστήριξη από τους γύρω, δεν το πολύ μελέτησα το θέμα, αλλά όταν έβλεπα ότι κάθε εβδομάδα που προπρόσθεσα να είμαι τη δεύτερη εβδομάδα που με καταψήφισαν όλοι πάλι για δεύτερη εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα λοιπόν. Ναι, με καταψήφισαν όλοι, εκτός από ένα. Κάπου την έχουμε αυτή την εβδομάδα, βρείτε την παιδιά. Λέω, 14. Λέω, παιδιά, δώστε μου μια ευκαιρία, αλλά δεν μου την έδωνα. Να σου πω και κάτι. Και πούμε, έξερα ότι 9 φορές δεν μου την δώσουν, τέλος πάντων. Ναι, αλλά μπορεί αυτές οι 9 φορές σε βγάλω νικητή. Μπράβο. Αυτό το άκουσα. Αν είχαν ψηφίσει μόνο μία-δύο φορές, μπορεί να μην είχε προσέξει κανείς. Αυτό το άκουσα και εγώ, ναι. Αλλά αφού ήταν να γίνει έτσι. Και κανονικά πώς... πρέπει να πεις και να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ τα παιδιά που με καταψηφίζετε κάθε φορά. Όχι, όχι, εμένα αυτά τα παιδιά ψήφισαν για να μην είσαι υπέρπτωση. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, στην αρχή είχε στεναχωρηθεί πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Ήθελα να φύγω. Εκεί έφαγε 8 μαζεμένους. Ήθελα να φύγω, το έχουμε. Ήθελα να φύγω, λέει, το έχουμε. Πάμε να θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη φορά που περιγράφει τα γερμανικά. Ναι, πάμε. Αυτή τη βδομάδα θα δώσω μια εβδομάδα παράταση στον Πέτρο. Θα ψηφίσω τον Περικλή αρνητικά. Θα δώσω αρνητική ψήφο όμως στον Περικλή. Θα δώσω το θετικό μου στον Πέτρο. Θα ψηφίσω αρνητικά τον Περικλή. Και την αρνητική θα την πάρει πάλι ο Περικλής. Θα δώσω την αρνητική μου ψήφο στον Περικλή. Πώς μιλωκτώνω. Μη συνήθεια. Πάμε. Δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί. Ποιος λέει αυτό. Δεν τα βρίσκω καλά. Έλα ρε κάτσε ρε. Το εγώ μεγάλο φεύγω. Κάτι μου λέει ότι δεν μπορεί να πεις. Το εγώ φεύγω. Και φεύγω, γενικά φεύγω. Να ψηφίσω αρνητικά τον Περικλή. Να και να πάρει πάλι ο Περικλής. Η αρνητική ψήφιση πάει στον Περικλή. Πάει στον Περικλή. Μόλις είπε η φιλνάδα μου η Χρυσάνθη δεν είμαι έτοιμος για τραγούδες και δεν θα είμαι έτοιμος και την άλλη εβδομάδα. Και δεν γουστάω αυτό το πράγμα, παιδιά. Αυτό είναι η φωνή μου, that's it. Θα μου πεις, μα θα σε ψηφίσει μπορεί ο κόσμος την Κυριακή πάλι. Δεν θέλω εσύ. Δεν θέλω να χωράνε ο κόσμος για μένα. Τέρμα. Πάλι τα άδεια θα γίνουν. Πάλι προτιμόμενος θα είμαι και πάλι θα είμαι εδώ πέρα. Δεν έχω μπόκ. Είχα κάνει μπόκ με αυτή τη σάιτσα. Αυτό είμαι εγώ. Με αυτή τη σάιτσα φωνή που έχω. Good or a scheisse, Mrs. Egal. Έλα. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Μπορείς να με ακούσεις λίγο. Σε ακούω, ωραία. Εγώ σε θέση σου, δεν είμαι το ίδιο. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ μέσα με αυτούς τους ανθρώπους εδώ μέσα. Δεν κάθομαι, γιατί... Δεν κάτσε να χαλαρώσεις, ρε Περικλή. Εγώ να χαλαρώσω. Τι είναι, 18 χρονών που δεν ξέρω τι κάνω. Πρώτη μου υπέφερα το Femme Story, είπα το τραγούδι μου. Όλα καλά. Τώρα από εδώ και πέρα μόνο θα πηγαίνει προς τα κάτω. Προς τα πάνω δεν πάει. Υπαψήφισα, Περικλή, δεν γίνεται αυτό. Μα πώς ρε Περικλή, ο Πέτρος έχει να δώσει πιο πολλά. Εσύ σκέφτεσαι μόνο το γάμιση. Έλα τη μεγάλα, άμα το σκέφτε μόνο το γάμιση. Δίκιο που φεύγω. Η ελεύθερη σου σύμβουση είναι ο Περικλής. Καλησπέρα. Μπορώ να πάω λοιπόν. Πού πάει. Αλλά τώρα υποκριτές ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να σου πω να ξαναμιλήσω από τον Λιάνο. Γιατί να μην το περίμενε. Δεν μπορώ να δω γιατί ρε Περικλή. Γιατί δεν μπορώ να... Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Περίμενε, συγγνώμη. Αυτός δεν είπε ότι... Δεν σε βρίζουν σαν να σε ψηφίζει κάποιος. Πάει με τη συμπάθεια. Δεν, κατά... δεν υπάρχει συμπάθεια και το ξέρω, αυτό το νιώθω. Το βλέπεις πατριωτικά και εγώ στη σύγχρονη. Εγώ το βλέπω πατριωτικά. Εγώ είμαι φιλότιμο, παιδί μου. Ας πούμε ναι, γιατί πες εγώ έτρωγα με το Μεταξόπουλο μέχρι χθες. Μπράβο. Ξαφνικά Μεταξόπουλο τώρα κυλάει το μαχαίρι και με το ρίμι. Έτσι ακριβώς θα είναι. Αυτό με πειράζει, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς και κάτι. Πες και στην ψυχολογία του άλλου.
Ποια θα είναι μια μοναδική λογική εξήγηση? Ότι δεν με γουστάρει και θέλει να φύγω. Ναι, μα το γουστάρω και το χαβαλέ και όλα όσα κάνουμε μαζί. Δεν... Ξέρεις, εγώ δεν γουστάρω ψεύτικες φιλίες. Είσαι φίλος, είσαι που... Τώρα το βγήκε πέρα. Σκληρές κουμπέντες. Πάντως από εκεί και μετά, νομίζω ότι κατάλαβες και εσύ εδώ για να ψηφίσεις κάποιον, δεν σημαίνει ότι τον χωνεύεις. Δηλαδή κάποιον πρέπει να ψηφίσεις. Ωραία. Εσύ δεν ψήφισες κάποιον. Κάντε τουλάχιστον να αλλάξει μια έτσι, μια έτσι, αλλά όχι καθόλου, μην εντάξει. Βαγγέλης μου είπε προ 2-3 εβδομάδες που ήταν η πρώτη τελευταία μου φαίνεται ψήφι, μου λέει σε ψήφισε συνέχεια 7 φορές. Τώρα μου λέει ο Χρυσούς να σου ψηφίσω μια θετική. Σοβαρά μιλάς. Δεν έχω τίποτα. Ξαναπες το λεμίσιο. Είχες πει, σε ψήφισα 7 φορές αρνητικά και σου χρώσταγα μια θετική. Τουλάχιστον μία. Ναι. Και έτσι μου την είχες δώσει τότε. Ναι. Τουλάχιστον μία. Αλλά δεν μου ωφέλησε για αυτή τίποτα. Περικλή, είχες φτάσει στο μην να φύγεις εκείνη την ημέρα. Ναι, ναι, θα έφυγα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά που έλεγες στα γερμανικά και φώναζες, τι έλεγες? Έλεγα δεν έχω άλλο όρεξη εδώ πέρα, σε αυτή την αηδία που γίνεται εδώ πέρα. Αυτή είναι η φωνή μου, η καλή. Ναι, αυτή είναι η φωνή μου, η σκατοφωνή μου, αυτή είναι, ας πούμε. Αυτή είναι η φωνή μου. Γιατί δεν Περικλή σε ψηφίζαν όλοι, το έχεις εξηγήσει ποτέ? Όχι βέβαια, δεν το εξηγήσω. Ας μας το πούν τώρα που είναι απέναντι κύριοι. Να το πάμε αλλιώς λίγο. Ναι. Γιατί σε ψήφιζε ο κόσμος, γιατί πιστεύεις εσύ ότι σε ψήφιζε ο κόσμος, γιατί είσαι αληθινός, γιατί... Από ό,τι διάβαζα στα email έλεγαν ότι είσαι αυθεντικός, είσαι σωστό παιδί, δεν είσαι υποκριτής και πολύ έγραφε να γίνει και ωραίος. Σκέφτηκες ποτέ να ακολουθήσεις μια τακτική μέσα σε αυτό το παιχνίδι, δεν το έχεις παρακολουθήσει πριν? Δεν υπάρχει τακτική, δεν υπάρχει τακτική. Άμα κάτσεις και σκέφτεσαι τακτικές και μεθόδους και πλάνα δεν κάνεις τίποτα. Σε ποια από τις αναμετρήσεις πίστευες ότι θα φύγεις? Ποια σε τρόμαξε περισσότερο? Ή πήγαινες αεράτος μετά, έλεγες ότι εντάξει. Λοιπόν, ήταν θυμάμαι τον Πέτρο, η τρίτη αναμέτρηση, εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, θυμάμαι. Επειδή είχε πει και η Τατιάνα μπαίνοντας μέσα, είστε στήθος. Και μετά ήταν, άκουγα το, ο Αγαμένος ήταν πολύ δημοφιλής και με έλεγε εδώ να κουνείται η καρέκλα σου. Λοιπόν, και οι τρεις τελευταίες, δηλαδή η Νάντση ήταν πολύ ζόρι και η πιο ζόρια, ας πούμε, ήταν η Αναστασία. Εκεί, ας πούμε... Είχες καιρός. Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι σε άγχωνε. Δηλαδή και η Τατιάνα από το σχολείο έλεγε ή άκουγες στήθος με στήθος, αμέσως άλλαζε το πρόσωπό σου. Δηλαδή αγχωνόσουν και έβγαινε και στο τραγούδι και στο λέγανε και οι καθηγητές σου αυτό. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που δεν είχαν πρόβλημα που ήταν μαζί σου. Δηλαδή η Αναστασία σου έδινε κουράγιο. Η Νάντση σου έδινε κουράγιο. Αυτό είναι έτσι, όχι, αλλά εγώ έτσι είμαι, αγχωτικός τύπος, τι να κάνω. Περικλείμασαι από την πρώτη σου βραδιά, όταν κλείσαν τα φώτα, φύγατε από το στούντιο και πήγατε στο σπίτι που σας φιλοξενούσε εκεί μέσα στη Μουσική Ακαδημία. Την πρώτη βραδιά κινήθηκαμε πάλι σε ξενοδοχείο, μετά πήγαμε την επόμενη μέρα στο σπίτι μέσα. Θυμάμαι η μέρα ήταν πάρα πολύ αγχωτική, από το πρωί ήμασταν στο στούντιο, μας είχαν κρεμμύνους, λες και είμαστε φωνιάδες. Μη μας ζουν οι παίκτες. Πολύ άγχος, τρελό άγχος, όχι άγχος, όταν ανέβηκα στην πίστα και είδα τα φώτα τα τεράστια, έλεγα πού ήρθα στην πόλεση. Τέλος πάντων, πολύ άγχος, αυτό δεν φαίνεται, εκείνη στιγμή βέβαια γελάς, προσπαθείς να δείξεις τον καλύτερο σε αυτό. Και μετά το βράδυ πήρα τηλέφωνο τον ξάδερφό μου, θυμάμαι, από το ξενοδοχείο και μου λέει «Μπράβο, μεγάλε, είσαι τεράστιος, ξέρεις, σας έβγαλες ένας προπρόσωπος, είδα όσο κόσμος, είδα πράγματα, εντάξει». Αλλά πού να ήξερα ότι τελικά θα καθένα... Ήσουν προτινόμενος από την πρώτη φορά, δηλαδή εντάξει το πρώτο βράδυ δεν δίνουν, ναι. Από την επόμενη εβδομάδα. Στάνταρ. Αλλά μέσα στο κύριο Μεταξόπουλος κάτι τώρα. Ήσουν την πρώτη φορά, ναι, ναι. Ουσιαστικά από τις, δεν ξέρω πόσες εβδομάδες είναι, μέσα 17 μου φαίνεται, ήμουν μόνο 3 δεν ήμουν προτινόμενος. Μία που σας έσωσε ο Πάνος. Όχι. Από βαθμολογία δεν ήταν προτινόμενο. Ήταν το πουλί, το μανάσι της καρδιά μου και το εγώ δεν έχω βγάλει σχολείο. Σε αυτά τα τρία δεν βγήκα προτινόμενο. Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Αυτό το σε όλα τα άλλα είμαι προτινόμενο. Αυτό σου άρεσε και εσένα και νομίζω ότι είπες και εσύ από μόνο σου ότι σου άρεσε πως το είπες. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν ξένα είπες τραγούδι που να έχει πει ο Βοσκόπουλος, όλο τα λάρα λες. Ναι. Γιατί? Καθένας έχει αδυναμίες. Για αδυναμία σου είναι ο Νταλάρας. Από τις γυναίκες τραγουδίστριες. Ελληνίδες. Ναι, αν θες. Μου θα έλεγα η Άναβης. Α, ωραία. Από τις ξένες. Γυναίκες. Γυναίκες. Για να σκεφτώ κάτσα. Θα έλεγα η Μαρία Κέρι.
Ως γυναίκα ή ως τραγουδίστρια? Και τα δύο. Και τα δύο. Εντάξει, έχεις γούστο, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, μήπως σου πεις λίγο γλυκός γιατί τον πίνω γλυκό. Είναι και γλυκός. Ναι. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Με συγχωρείς. Να κάτσε. Όχι, κάτσε, μου αρέσει να είσαι σκέφτος και γόρθια. Λοιπόν, θα περάσουμε να θυμηθούμε μερικές στιγμές σου μέσα από το παιχνίδι και στιγμές καλές, ευχάριστες και δύσκολες. Δηλαδή και τις στιγμές ας πούμε, που μπορεί να σου λέγανε ότι δεν μας άρεσε όπως τραγούδι. Γενικώς ήσουν ψύχρεμος πάντως, έτσι. Εγώ ξέρω τι μιλάς μου. Για πέρα, μέσα σου πώς ένιωθε. Χάλια. Γιατί ρε Περικλή. Όταν σου λέω εσύ είσαι ξεφτύλας, τι έκανες. Δεν σου είπα ποτέ κανείς ότι είσαι ξεφτύλας, υπάρχει διαφορά. Το πράγμα, δεν το my love. Όχι ρε Περικλή, εντάξει τώρα, μην είσαι και εσύ τόσο άδικος. Εγώ άδικος. Καλά, για να δούμε. Όχι παιδιά, το βίντεο στιγμές του Περικλή. Δεν θυμάμαι τον αριθμό εδώ, αφέντης. Α, το 20 που είχε την απονομή. Το 20 που λέγαμε πριν. Δώστε 20. Αχ, κάτσε, κάτσε να το φορτώσουμε, το κουβαλάνε, είναι βαρύ. Μπαίνει, έλα. Ατάραχο. Δείχνε το. Θα πούμε μετά. Τι κάνω εδώ, γιατί πήγε? Για να γνωρίσεις κοπέλες. Τι λέει αγάπη, θα πάμε για ρεβανί. Δες καρδιές. Πείτε το πέρα μου. Βάλανε και βάχτη λίγη. Τέτοια σκλαβιά. Δεν τους άρεσε. Την ξανά μα της ρωτά. Τι άνθρωπος είσαι ρε Περικλή. Της μαμάς μου ο γιος ο ωραίος. Ο Σαλονικιός. Χάλια. Δεν κάνεις. Θα πάω να παίρνω απλά κάτι έξω. Στο κάτω κάτω. Τι είχαμε. Τι χάσαμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το βλέπουμε. Τώρα θέλουμε να δούμε και τον καλλιτέχνη. Τώρα. Τώρα. Μου άρεσες πάρα πολύ Περικλή. Σωρά. Το 10-10 το έχει από μένα. Δεν το συζητάω. Ελιάντη, πέτσινο. Σωστό. Τι θα το κάνω, Στάρα. Έτσι που θα με πάρει συνδεκμός μαθητών, ο Περικλής. Πάμε ψηφί. Πόσους έχεις στείλει? Thank you.
μου. Εύχομαι να περάσετε όλη μια χαρούμενη βραδιά, όπως μας κρατούσε αυτό το ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Και μας διασκέδαζε αυτό το ωραίο το παιχνίδι. Αλλά τώρα έφερε τέλος αυτό το παιχνίδι και είναι πολύ ευτυχισμένη που βγήκε και ο Περικλής νικητή με τη δική σας δυναμική ψήφο. Είμαι πάρα πάρα πολύ συγκινημένη. Εύχομαι ιδιαιτέρως και στη δεύτερη πατρίδα μου, στο παρόν σεβαστό κράτος στη Γερμανία, που μεγαλώσανε τα παιδιά μου. Εύχομαι να είναι όλοι καλά, τους ευχαριστώ πολύ. Μια καλή καλή νύχτα και να είναι όλοι καλά. Επίσης σε όλη την ημισφαίρια να είναι όλοι καλά και μια καλή νύχτα. Εύχομαι Κύριος να τους χαρίζει δύναμη. Να είστε καλά. Χαίρομαι για τη χαρά που πήρατε όλη η οικογένεια. Περικλή, κρατάς τα 250.000 ευρώ και δεν θα αφήσεις με τίποτα. Εγώ δεν έχω λόγια, ευχαριστώ τον κόσμο που ψήφισε. Δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω στον κόσμο, δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβω ακόμα αυτό το πράγμα που με έχει γίνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που με ψήφισε. Την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη του κόσμου. Από Αυστραλία, Ελλάδα, παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Περικλής την επιταγή δεν την αφήνει με τίποτα. Γεια σου Περικλή. Μεγάλη φωτιά που ανάβει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Ωραία. Και σπαράνε βροχές. Τέλεια. Και σφυσάει πολύ. Γιώργο. Συγχαρητήρια. Περικλάκο μου, θα σου δώσουμε άλλη επιταγή. Δεν χρειάζεται να την κουβαλάς, θα σου δώσουμε κανονική χάρτινη. Λοιπόν, την ώρα που γίνει η επιταγή το περίμενε το όνομα σου από πίσω. Αλήθεια πες μου, εκείνη και στο φινάλε. 50-50 ακριβώς. 50-50 με ποιον το φανταζόσουν? Με τον Γιώργο ήμουν. 50-50 με τον Γιώργο. Απ' την αρχή το φανταζόσουν 50-50 με τον Γιώργο. Όχι. Είχα και τον Ανδρέα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι θα κρυνόταν μεταξύ εμένα, τον Ανδρέα και τον Γιώργο. Μήπως να μιλάμε σιγά γιατί ο Ανδρέας κοιμάται. Ναι, να μην τον μιλήσω. Ανδρέα, σε ενοχλούμε να φύγουμε. Sorry. Όχι παιδί, πλάκα σου κάνω. Χαλάρωσε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα σου. Σε λίγο. Χαλάρωσε. Λοιπόν, για πες μου Περικλή. Αφού λοιπόν είχαν πει ότι είναι ο τρίτος ο Ανδρέας, τα πράγματα ήταν πολύ στενά. Λέω, τώρα, δεν ξέρω το πράγμα. Και ήμουν πραγματικά 50-50, λέω, 50-50, δεν υπήρχε, είμαι σίγουρος σε τέτοια πράγματα. Και δεν είχα τελευταία στιγμή... Όταν είδες το όνομά σου στην επιταγή, πες μου τι αισθάνθηκες εκείνη την ώρα, τι σκέφτηκες. Δεν είδα το όνομά μου στην επιταγή, όταν γύρισε, εμείς ήμασταν με την πλάτη στην επιταγή, δεν φαίνονταν στην τηλεόραση. Αλλά ένας φώνας όλο το βράδυ Περικλή, Περικλή. Και μόλις τον είδα αυτόν να χοροπηδάει, λέω κέρδισα. Δεν τους ήξερες όλους αυτούς που ήταν από κάτω, έτσι. Δεν ήταν όλοι γνωστοί σου. Όχι, 5-6 άτομα ήταν γνωστοί. 5-6 ήταν δικοί σου. Είναι τόσο ιδιαίτερα. Οι άλλοι ήταν ξένοι. Είδα γράψει το βράδυ αυτόγραφα. 2-3, όχι πολλά. Δεν μου λες, δεν φοβάσαι. Επειδή εντάξει, ό,τι και να λέμε, και όσο παιχνιδιάρης και να είσαι, και όσο και να λες για τις γυναίκες μου, πιστεύω ότι κάνεις πλάκα κυρίως. Δεν πιστεύω ότι τα πιστεύεις όλα όσα λες. Όλα, όχι. Εντάξει, είσαι παιχνιδιάρη. Δεν φοβάσαι, επειδή κατά βάθος ζεις ένα αγνό παιδί. Μήπως βρεθεί δίπλα σου καμιά καπάτσα γυναίκα και στα φάει τα λεφτά που κέρδισες. Καλά, κοροϊδεύουμε. Όχι, δεν είναι θέμα κοροϊδείας, είναι θέμα αγνότητας. Δεν είναι, δηλαδή, δεν... Α, τόσο αγνό δεν είναι. Πόσο είσαι? Τι είσαι? πώς είσαι, μου λες τόσο χρόνο δεν είσαι. Εντάξει, τι θα έρθει γυναίκα, θα μου πει εδώ φέρνουμε λεφτά. Όχι, αυτή δεν είναι καπάτσα. Καπάτσα είναι αυτή που θα τα φάει με ωραίο τρόπο, χωρίς να το καταλάβεις ότι τα δείχνει. Α, τότε θα βρει το λάθος άνθρωπο. Τι είναι, τι θέλω να πει, ωραίο τρόπο, έχουν κάνει ωραία μάτια και έτσι. Τώρα πια τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι αφορά τις γυναίκες δεν έχω πρόβλημα. Το διαπίσω σε αυτές. Πώς το διαπίσω σε αυτές, για πες μου. Ερχόταν όλες, απάνω και Περικλή, Περικλή. Καλά, μπορεί να υπάρξει μία η οποία δεν θα σου πει Περικλή, Περικλή. Θα σε γράψει κάπως με ένα ωραίο τρόπο και θα την κυνηγήσεις. Για αυτή τη γυναίκα δεν ξέρεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Δεν το ξέρω. Δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, πολλές φορές έγινε. Καλά, όχι, πολλές φορές. Αυτό το δικό σου το πολλές φορές ανά ημέρα ερωτεύομαι και μία δεν είναι το ίδιο με αυτό που λέω εγώ. Εγώ λέω αυτό το. Τώρα, ανάλογα στη γυναίκα, άμα είναι πολύ ελκυστική και με τρελάνει, μπορεί να... Μα τι σε τρεβάσει μια γυναίκα, μόνο να είναι όμορφη, θες. Το πάνε να είναι όμορφη, τώρα άμα δεν λέει, τι να την κάνεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήσουν ποτέ με μια γυναίκα που δεν ήταν όμορφη, ήταν έτσι... Πολλές φορές. Μέτρη. Περικλή, συγγνώμη. Μου λες το πάνε να ήταν όμορφη, άμα είναι όμορφη αυτά, μετά μου λες πολλές φορές ήμουνα με γυναίκες που δεν ήταν όμορφες. Ναι, που ξέρεις οι γυναίκες διαλέγουν, τους άντρες και όχι άντρες οι γυναίκες, αυτό είναι το κακό. Εσύ ποτέ δεν έχεις κάνει το πρώτο βήμα.
πάντα εγώ κάνω το πρώτο βήμα. Ενώ με έχει τρελάνει, κατέληξε τελικά. Εσύ κάνει το πρώτο βήμα, οι γυναίκε το κάνουν, οι γυναίκε διαλέγουν. Με τι γυναίκε που ήσουν, εσύ τι διάλεξε, παιδί μου, ή εκείνε. Μάλλον εκείνε. Μάλλον εκείνε. Mm. Εκείνε ήταν πιο όμορφε από σένα ή πιο άσχημε από σένα. Μερικέ ήταν πιο όμορφε, μερικέ πιο άσχημε. Γιατί είσαι εντάξει, είσαι ωραίο παιδί, το ξέρει ότι είσαι ωραίο. Τι. Τι πες μου, είσαι ανασφαλής, δεν είσαι ωραίο παιδί, το ξέρεις. Εντάξει τώρα, είναι υποκειμενικό. Καλά, οι γυναίκες δεν σε κοιτάνε. Και εσένα, σε κοιτάνε. Οι γυναίκες. Ναι, ναι, γενικά βέβαια. Κοιτάνε, εντάξει. Ναι. Κοιτάνε. Και τι. Και σε κοιτάνε, άρα μπορείς και επιλέγεις ποια γυναίκα θες να έχεις δίπλα σου. Τώρα, που είμαι δημοφιλής, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Παλιότερα δεν ήταν εύκολα καθόλου. Γιατί ρε Περικλή, τι σου έλειπε δηλαδή. Οι γυναίκες ήταν δεύτερο. Τι κάνανε. Είναι πολύ δύσκολες ρε παιδί μου. Τι, πού είναι δύσκολες. Το ταλαιπωράνε το πράγμα. Βγες δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, πέντε εβδομάδες. Θα το σκεφτώ ακόμα. Εννοείς για να προχωρήσει το θέμα. Ναι. Καλά και ξέρω, ο σκοπός σου είναι να προχωρήσει, να φτάσει στο προχώρητο ή να είσαι μια γυναίκα και να περνάς καλά και να βγαίνει. Στο προχώρητο, στο προχώρητο. Το θέμα σου είναι το προχώρητο. Παιδιά δεν παίζεται άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά. Τώρα πιστεύεις ότι θα σου προκύπτουν πιο εύκολα γυναίκες για το απροχώρητο. Πολύ πιο εύκολα θα έλεγα. Δεν νομίζω πια όμως ότι θα προχωράσεις εσύ. Γιατί. Θα κουραστείς. Θα κουραστώ, θα σου πω. Θα σταματήσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε κοντά σας σε λίγα λεπτάκια.